Η φωτογραφία του Άρτον Σένα φιγουράρει σε μια Porsche 911 που λάμπει στην πλατεία Αριστοτέλους. Το αυτοκίνητο του οποίου οι πινακίδες είναι η ημερομηνία γέννηση του αείμνηστου οδηγού αγώνων αυτοκινήτου, είναι η μασκότ του Porsche Club Λουξεμβούργου. Τα μέλη του ξεκίνησαν ένα ταξίδι 2.000 χιλιόμετρων μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Έχουν έρθει άνθρωποι από το Λουξεμβούργο, έχουν ξεκινήσει. Έχουμε ενωθεί με αυτοκίνητα της Θεσσαλονίκης και από εδώ και πέρα πάμε στην Αθήνα. Ενωνόμαστε με τα αυτοκίνητα της Αθήνας και κάνουμε το event το οποίο είναι για τα παιδιά με καρκίνο στο Ίδρυμα Ελπίδα της κυρίας Βαρδινογιάννη. Το ταξίδι των μελών των Porsche Club στην Ευρώπη εντάσσεται στον ευρωπαϊκό φιλανθρωπικό θεσμό The Good Ride που διεξάγεται σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Δεκάδες θαυμαστές του πολυτέλους αυτοκινήτου απόλαυσαν τα μοντέλα της Porsche στην πλατεία Αριστοτέλους. Πολύ ωραία. Είναι το καλύτερο. Αυτό που βλέπω εδώ, για πρώτη φορά έχω δει τόσο πολλά αυτοκίνητα εδώ και είναι καλύτερο. Είναι όνειρο η Porsche για έναν άνθρωπο. Όνειρο είναι. Πάντα όνειρο είναι. Μόνο να το βλέπεις, όχι να μπες μέσα. Αν μπες μέσα είναι ακόμα καλύτερα. Ναι. Όταν δεν κυκλοφορούσαν οι Porsche στην Ελλάδα, εγώ τις ήξερα όλα τα μοντέλα. Τώρα φυσικά λίγο εντάξει, χαλαρώσαμε. Έχετε Porsche όμως. Πώς με κόβετε, να έχω. Όχι, δεν είναι ακριβώς Porsche, έτσι. Είναι ακριβώς Porsche, εντάξει. Αφού ξέρετε όλα τα μοντέλα, είναι όνειρο η Porsche για σας. Βέβαια, φυσικά. Η Porsche είναι το μοναδικό σπορ αυτοκίνητο που μπορεί να πας από το σπίτι σου μέχρι το περίπτερο για τσιγάρα, αλλά είναι και το μοναδικό αυτοκίνητο που είναι φοβερό και στις επιταχύσεις και σε όλα. Δηλαδή είναι αυτοκίνητο και πόλης και αυτοκίνητο που δημιουργεί αίσθηση ενός σπορ αυτοκίνητου. Αυτή την ιδιαιτερότητα έχει η Porsche. Και φυσικά είναι ένα κλασικό αυτοκίνητο. Δείτε ότι η γραμμή της 911 δεν έχει σταματήσει στον χρόνο να μην αλλάξει ποτέ. Είναι μια φοβερή σχεδίαση που δεν ξέρω, έχει κολλήσει όλο ο πλανήτης μας. Το 911 τη συγκεκριμένη. Οι φίλοι της Porsche στη συνέχεια πήγαν στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Τράκης και μετά μια μικρή περιήγηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν το ταξίδι για την Αθήνα.